αγαπητοί μου χριστιανοί ορθόδοξοι. Ενεφανίστη εσχάτος ένα βίντεο από τον Πάτηρ Βασίλειο 2023 στο YouTube με τίτλον «Όλοι οι σύλλογοι του Καλλινίκου υπογράψαν τους συμβιβασμούς και προδοσίαν». Και ο εντύπης μοναχός Βασίλειος παρουσιάζει εν έγγραφον, το οποίον ε, φέρεται υπογεγραμμένο υπό διαφόρων Ορθοδόξων συλλόγων και επισημαίνει ότι είναι υπογεγραμμένο και υπό του μακαριστού αγωνιστή Ιωάννου Λαζάκη. Πάτερ Βασίλειε, η μεταθάνατον λάσπι στον Ιωάννη Λαζάκιν δεν θα πιάσει το έγγραφο το οποίον παρουσιάζεις ή το μία επιστολή προς το Υπουργό των Εξωτερικών, τον Διοικητή του Αγίου Όρους, την Ιερά Επιστασία Ελληνικών και Ξένων Τύπων, τη Βουλή των Ελλήνων ε, και τον εξοχότατων Πρωθυπουργό της Ελλάδος, κύριο Γεώργιο Ανδρέα Παπαδρέου και επιδο, επεδόθηκε στη Βουλή των Ελλήνων ως έγγραφο. Ο Ιωάννης Λαζάκης, αγαπητέ Πάτερ Βασίλειε, τον οποίον συκοφαντής και μετά θάνατον, δεν ήτο ούτε προδότης, ούτε γλύφτης, ούτε εσφυγμενίτης. Ο Ιωάννης Λαζάκης αντιτίθετο στους διογμούς εναντίον του πατρίου εορτολογίου και όσων αντιστε, αντιστάθηκαν στον οικουμενισμό του Πατριαρχείου μεταξύ αυτών και η Ιερά Μονή σφιγμένου με αυτό το έγγραφο από 3 Δεκάτου 2011. Το 2011 ο Ιωάννης Λαζάκης ήταν ε, ακόλουθος της ε, Συνόδου του Μακαρίου, της λεγόμενης Συνόδου του Μακαρίου, παρότι ήταν στο παλαιό ημερολόγιο. Ε, δεν ανέφερε μέσα σε αυτό το έγγραφο ότι αποδέχεται τις πλάνες είτε του Πατριαρχείου, είτε της κρατούσης της Εκκλησίας, ούτε εψήφισε ποτέ ο Ιωάννης Λαζάκης τον κύριο Γεώργιον Ανδρέα Παπανδρέου ως Πρωθυπουργόν. Αντιθέτως, ο Ιωάννης Λαζάκης ήταν ο πρώτος εκείνη την εποχή που κατήγγειλε ως ανθρώπους της Μασονίας όλους τους πολιτικούς και διοικητέ και θρησκευτικούς εκείνης της περίοδου αλλά και διαχρονικά του πολιτικού συστήματος το να βγαίνει πάτερ Βασίλειε, εν μοναχέ Βασίλειε, να συκοφαντεί τον Ιωάννη Λαζάκη με τα θάνατον, ω προδότη γλύφτη και ε, προδότη τη πίστεω, είναι μέγα ατόπιμα και αμάρτημα στην περίπτωση που εκείνο αναδειχθεί ω Άγιος από τον τριαδικών θεών. Δια τούτο μετενόησε και μην υβρίζεις τους και κοιμημένους κατατάσσοντας αυτούς εις το πύρι της κολάσεως, αλλά να εύχεσαι δια την μετάνιαν των πολιτικών καθώς λέγει ο θείος Απόστολος Παύλος εις την προς Ρωμαίους επιστολή ότι η εξουσία είναι ταγμένη υπό του Θεού και να εύχεστε υπέρ ε, των ε, κυβερνώντων και υπέρ όσων ε, έχουν την εξουσία αυτό ακριβώς έκαναν και η σύλλογοι στην προκείμενη περίπτωση, κοινοποιώντα το ζήτημα του διωγμού της Ιεράς Μονής Εσφυγμένου, εκείνη την εποχή, ε, παρότι μετά ε, απεδείχθη ότι έχει ισχυρές πλάτες η Μονή Εσφυγμένου και στην πολιτική σκηνή και αν μοναχέ πατήρ Βασίλειε θεωρείς ότι είσαι εντύπης, τότε πέταξέ το. Μη βγαίνει όμω να κατηγορεί όσου βάλανε την υπογραφή του και το κεφάλι του στον τορβά και αντιτάχθηκαν στον αιρετικό ψευδοπατριάρχη Κωνσταντινούπολεό, τον Βαρθολομαίο. Να είσαι καλά, υγίαινε και εύχομαι καλή μετάνοια. Α, ιστερόγραφο. Γράφει: Όλοι οι σύλλογοι του Καλλινίκου υπογράψαν του συμβιβασμού και προδοσία. Δεν ανήκε ποτέ ο Ιωάννης Λαζάκης στη σύνοδο του Καλλινίκου πρώην Κιούση. Αντιθέτως έκανε σφοδρό αγώνα ενάντια στη σύνοδο του Χρυσοστόμου Κιούση νυν Καλλινίκου για διάφορα θεολογικά θέματα. Ε, άρα ο σύλλογος του Λαζάκη εκείνη την εποχή δεν ήταν ποτέ ε, παράρτημα ούτε εισπάζετο την σύνοδο του Καλλινίκου. Είναι άλλο ένα ψέμα που γράφεις στον τίτλο σου. Καλή μετάνοια εντύπη μοναχέ βασίλειε ή πέταξε το.